Όλα καλά, όλα ωραία. Χθες ήσουν μάλλον απαραία και είναι αλήθεια ότι σήμερα έχει προσχωρήσει απόλυτα στη γραμμή Σαμαρά, εγκαταλείποντας την πολιτική που σαν υπουργός εφάρμοσε και της Νέας Δημοκρατίας, κατακεραυνώντας και αποδομώντας και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Το περίεργο είναι ότι σε αυτήν την τακτική δεν αντέδρασαν οι βουλευτές ούτε του ενός κόμματος ούτε του άλλου. Αντίστοιχα, σε εισαγωγικά φτύσιμο άνοιξαν ομπρέλα γιατί νομίζαν ότι βρέχει. Κύριε Πρόεδρε, για το ιστορικό της υπόθεσης, να πούμε ότι χθες 1 και 23 κατατέθηκε το Μνημόνιο 3 μέσα στην ηλεκτρονική φόρμα της Βουλής. 797 σελίδες όλο το πακέτο. Στις 9.30 περίπου η ώρα άρχισε να γίνεται η παραλαβή του έντυπου υλικού από τις θηρίδες των βουλευτών. 11 η ώρα, 11, στις 13 μάλλον, στις 1 η ώρα, ξεκίνησε η συνεδρίαση των Επιτροπών. Πάλι καλά θα μπορούσε κανείς να πει, θα μπορούσε να ξεκινήσει και στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, γιατί συνήθως τότε βγαίνουν οι σωτήρες. Η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, λειτουργεί σαν κλέφτης. Είναι μια κυβέρνηση της νύχτας. Φοβάται τη μέρα που έρχεται. Θα σταθώ επιλεκτικά σε μερικά σημεία που αφορούν την ισιωτική Ελλάδα μέσα σε αυτό το μεγάλο όγκο των πληροφοριών και των άρθρων και των υποσημειώσεων. Για το ΤΑΙΠΕΔ. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, γιατί αποσύρεται ή γιατί δεν συνεχίζετε να δίνετε την έγκριση των περιβαλλοντολογικών μελετών στα δημοτικά συμβούλια και παίρνετε την αρμοδιότητα και την μεταφέρετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να καμφθούν οι αντιδράσεις των Δημοτικών Συμβούλων? Είναι στόχος αυτός και αυτό το καταλαβαίνουμε από τη μέχρι τώρα αντίδραση. Όσον αφορά στις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, ανοίγει κατά την άποψή μας η κεκρόπορτα της ιδιωτικοποίησης της υγείας κυρίως στα νησιά. Μεγαλοσυμφέροντα με επιλεκτικές επιλογές και με μοναδικό στόχο το κέρδος, θα κυριαρχήσουν στην τουριστική αγορά, θυσιάζοντας τις ανάγκες των νησιωτών, αφού θα οδηγήσει αυτή η τακτική και αυτή η εφαρμογή αυτής της πολιτικής στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Και όλα αυτά χωρίς τη στοιχειώδη περιγραφή προδιαγραφών, παραδίνοντας την τύχη της ποιότητας της υγείας στον κάθε φορά υπουργό με μια κοινή υπουργική απόφαση. Όσον αφορά την υπόθεση με τον τουρισμό, χρησιμοποιώ ένα κομμάτι από την εισηγητική έκθεση. Λέει λοιπόν ότι με βάση, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, ο κλάδος προσέλκυσε το 2012 15 περίπου εκατομμύρια τουρίστες. Και ταυτόχρονα το τουριστικό, για να μην μείνω σε αυτό, τα τουριστικά καταλήμματα καλύπτουν το 5% του εθνικού του ΑΕΠ της χώρας μας. Επομένως, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλο σεβασμό αυτή η ειδική κατηγορία των τουριστικών καταλήμματων. Τι γίνεται τώρα? Τι ρυθμίσεις γίνονται? Καταργείται την λογική ή τον χαρακτηρισμό των κορεσμένων τουριστικών περιοχών. Ξέρετε τι θα γίνει στα νησιά μας? Το έλα να δεις. Θα χτίζει κανείς όπου θέλει, χωρίς όριο, χωρίς περιορισμό. Δεύτερον, καταργείται κάθε διάταξη στην οποία προβλέπεται υποχρέωση παροχών ξενοδοχειακών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων για προηγούμενη έγκριση, γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή ενημέρωση για τις τιμές τους στον ΕΟΤ ή στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα ζήσουμε, κύριε Υπουργέ, σκηνές απείρου κάλους. Η αυθαιρεσία θα φτάσει στα ύψη, οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλημάτων θα μετατραπούν και θα ξαναγυρίσουν στα λιμάνια όπου θα ψάχνουν να ψαρέψουν πελάτες στο όσο-όσο. Σας ενοχλούσε αυτή η ρύθμιση για την ανακοίνωση των τιμών των καταλημάτων? Επίσης, αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσεων, κατά την άποψή μας, είναι η βάναυση, η υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Είναι η αποδόμηση του τουριστικού προϊόντος. Το περιβάλλον, ο πολιτισμός και ο δημόσιος χώρος είναι πολυτέλεια και πρέπει να θυσιαστεί, βέβαια, για τις αγορές και τα μεγάλα συμφέροντα. Η τιμή τους είναι μικρή, η αξία τους όμως είναι μεγάλη.
καταργείται τα πάντα, φέρνοντας το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντολογικό χάος. Και το τραγικό είναι ότι πανηγυρίζεται, γιατί αυτοκαταργείστε. Καταργείτε δηλαδή διατάξεις που εσείς πριν από λίγο καιρό έχετε ψηφίσει. Επιπλέον, σήμερα, σαν Βουλή των Ελλήνων, εκπέμπουμε μια προσβλητική εικόνα για τη δημοκρατία μας. Να σας μεταφέρω ένα μήνυμα ενός φίλου που δημοσιεύτηκε. Ελληνική παγκόσμια πρωτοτυπία, λέει. Βουλευτές δύο όψεων. Εκτός Βουλής είναι με τους πολίτες και διαφωνούν κάθετα με τα μέτρα. Μέσα στη Βουλή είναι εναργούμενα των μεγαλοσυμφερόντων και της Τρόικας και τα ψηφίζουν. Δεν θα αναφέρω άλλα γιατί σέβομαι το χώρο. Τελειώνει κλείνοντας ότι αυτή είναι η δημοκρατία τους. Και εγώ είμαι ένα κομμάτι αυτής της δημοκρατίας και λυπάμαι πάρα πολύ για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γκάκη.